Τρίτη μέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων και οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα ελληνικά και τα μαθηματικά. Στα ελληνικά τα θέματα ήταν εύκολα, ενώ καλά ήταν και τα θέματα των μαθηματικών. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην θετική και στην τεχνολογική κατεύθυνση στο μάθημα των μαθηματικών, ενώ στην θεωρητική κατεύθυνση στα νέα ελληνικά. Να ξεκινήσουμε από τα νέα ελληνικά που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα παιδιά και από τους φιλολόγους του φροντιστηρίου μας, το θέμα ήταν αναμενόμενο, εύκολο και από ό,τι είπαν είχαν αντίστοιχο θέμα που είχε δοθεί στα θέματα της ΟΕΦΕ την φετινή χρονιά. Όσον αφορά τώρα τα μαθηματικά, τα θέματα των μαθηματικών ήταν καλά θέματα φέτος, ίσως καλύτερα από τα περσινά θέματα, με μικρές παγίδες οι οποίες εστιάστηκαν στο δεύτερο θέμα και συγκεκριμένα στο Β4, στο τρίτο θέμα στο Γ2 ερώτημα και στο τέταρτο θέμα στο Δ4 ερώτημα, με συνελικές μονάδες δυσκολίας 7, 7 και 5. Δηλαδή ένας μαθητής θα μπορεί εύκολα, αν έχει διαβάσει όλη τη χρονιά και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά και τα προηγούμενα χρόνια έχει βάλει βάσεις, να ξεκινήσει να βαθμολογείται από 16 και προς τα πάνω. Αναμενόμενα θέματα, ειδικά στα θέματα της θεωρίας, όπως επίσης και τα υπόλοιπα θέματα όπως έχουν διαμορφωθεί τα θέματα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ξεκάθαρο θέμα στους μηγαδικούς, θέμα πάνω στους παραγόγους και φυσικά χρήση σχεδόν όλων των θεωρημάτων που συνδέουν το δεύτερο με το τρίτο κεφάλαιο. Τώρα, να κάνουμε, πιστεύουμε μάλλον ότι οι μαθητές θα κοιμανθούν, οι μαθητές που έχουν διαβάσει καλά θεωρία, όπως επίσης έχουν μελετήσει, που σας είπα, όλη τη χρονιά, θα κοιμανθούν από 7,5 μέχρι και 12-13 μόρια. Οι καλοί μαθητές θα κοιμανθούν 12-13, ενώ οι καλοί μαθητές θα κοιμανθούν από 12 μέχρι 16,5. Και πολλοί καλοί μαθητές θα ξεκινήσουν από το 16,5 και θα φτάσουν μέχρι το 19 και κάτι. Ίσως, επειδή θέλουν πολλές λεπτομέρειες τα θέματα αυτά, ίσως κάποιοι μαθητές που ήταν άριστοι μαθητές, και αυτοί όπως έχουμε πει συνήθως είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, και με αυτά τα θέματα θα είναι πάλι πολύ μικρό το ποσοστό, αντίστοιχο φαντάζομαι του ποσοστού με τα μαθηματικά γενικής, θα κοιμανθούν γύρω στο 19,5 και το 19,5 και πάνω. Δηλαδή ίσως το 20 να μην το δούμε, το στρογγυλό 20 σε μαθητή φέτος. Ίσως να μην το δούμε. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Πάντως παραμένουμε σε αυτά που είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος θα έχουμε πτώση των βάσεων. Και αυτό ήταν αναμενόμενο, όπως έχουμε πει, γιατί διαμορφώθηκε από τη στιγμή που καταργήθηκε η βάση του 10. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους και υπομονή στους γονείς και στους συναδέλφους.